Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Αν δεν σας πείθουν οι διαβεβαιώσεις των διαιτολόγων, τώρα υπάρχει και οικονομικό κίνητρο. Το πρωινό μας θα γίνει σημαντικά πιο φθηνό το επόμενο διάστημα. Αρκεί βέβαια να περάσουν στον καταναλωτή οι μειώσεις τιμών που καταγράφονται στα χρηματιστήρια. Στο ίδιο καλάθι για τις αγορές, τα βασικά συστατικά ενός καλού πρωινού ακολουθούν την πτωτική πορεία του συνόλου των εμπορευμάτων. Το γάλα έχει γίνει πιο φθηνό κατά 33%, ο καφές 28%, ο χυμός πορτοκαλιού 10%, η ζάχαρη 22% και το σιτάρι 23%. Πιο φθηνό έγινε και το χοιρινό, κατά 16%. Ένας συνδυασμός παραγόντων έχει οδηγήσει στην πτώση των τιμών. Η υποτίμηση του βραζιλιάνικου ρεάλ κάνει φθηνότερο τον καφέ. Ο καλός καιρός, για παράδειγμα σε Αυστραλία και Γαλλία, ευνόησε τις οδιές σιταριού. Το εμπάργκο της Ρωσίας αφήνει περισσότερο χοιρινό διαθέσιμο στους Ευρωπαίους καταναλωτές, γεγονός που ρίχνει τις τιμές. Σε γενικές γραμμές πάντως, η μείωση της ζήτησης από Κίνα και Ρωσία είναι από τις κυριότερες αιτίες μείωσης των τιμών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Τροφίμων του ΟΗΕ, το πρωινό μας πρέπει να στοιχίζει πλέον όσο στοίχιζε 6 χρόνια πριν.